Λόγια που καίνε. Σήμερα λοιπόν στην Αυγή θα βρείτε το δεύτερο τόμο από τα χρονογραφήματα του μεγάλου μας ποιητή. Λόγια που καίνε, για πρώτη φορά συγκεντρωμένα από το αρχείο της Αυγής. Και εμείς έχουμε κοντά μας ήδη στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη το Στούμπο, διευθύνοντα σύμβουλο της εφημερίδας της Αυγής. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα και σε όσους μας ακούνε. Καλά να είμαστε. Υπέροχος Βάρναλης, έτσι. Νομίζω τα είπες σχεδόν όλα. Απλά εγώ να συμπληρώσω ότι αυτές οι εκδοτικές προσπάθειες που κάνουμε εδώ και πάνω από 10 χρόνια, σποραδικά, νομίζω ότι αποτυπώνουν την ουσιαστική ιστορική ταυτότητα αλλά και τη σύγχρονη ταυτότητα μιας πρωινής εφημερίδας της αριστεράς που τόσο έχει ανάγκη η δημοκρατία μας και όλοι μας αν ακόμα θέλουμε να πορευτούμε αριστερά και δημοκρατικά. Και νομίζω ότι η προσφορά του δεύτερου τόμου, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, δίνει τη συνέχεια που είχαμε υποσχεθεί στους αναγνώστες και στους φίλους μας. Ελπίζω και κάποιοι για πρώτη φορά αναγνώστες σήμερα να τη δοκιμάσουν με αφορμή ή με αιτία αυτή την εκδοτική προσφορά για το μεγάλο Βάρναλη της Αυγής και όχι μόνο της Αυγής. Έτσι και άλλωστε, όπως είπες και λίγο πριν, το ποιητή μας. Νομίζω ότι μια τέτοια μορφή και μάλιστα. Όταν έφυγε το 1974, έφυγε λίγο καιρό μετά από την τραγωδία της Κύπρου, για να το δέσω και με την σύγχρονη πραγματικότητα που ο απειλητικός σουλτάνος στη γειτονιά μας συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας και πρωτίστως της όποιας εξέλιξης που θα προκύψει. Α, για και είχαμε τα χθεσινά. Το βάλες πρώτο θέμα αυτό τελικά? Γιατί εμένα δεν μου φάνηκε τόσο σοβαρό. Για πες μου. Όχι, όχι. Έχεις. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως, ναι. Ούτως ή άλλως έχουμε μια ηλαροτραγωδία αυτές τις ημέρες από την κυβερνητική πολιτική. Ξεκινώντας αλλά... από το ποδόσφαιρο, στο φράχτη και στο χθεσινό. Μπράβο, εντάξει, ναι. Μπράβο. Ναι. Νομίζω ότι ό,τι και να πιάσουμε αυτές τις ημέρες είναι οι πιο ηλαροτραγικές μέρες και της κυβερνητικής πολιτικής. Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι αφενός έχασε την μπάλα, ας το πούμε έτσι, όπως βάλαμε και τίτλο στην Αυγή προημερών, έτσι. Με τα ζητήματα στο ποδόσφαιρο, που δεν είναι απλά ζητήματα ποδοσφαίρου, είναι δυστυχώς οι συναρτήσεις, εξαρτήσεις και υποτέλειες με τα μεγάλα ισχυρά συμφέροντα. Αυτό που είναι, κυριολεκτικά που το τρομοκρατούν. Το έχει και τίτλο σήμερα το ντοκουμέντο, αυτό που είχατε προχθές στην Αυγή. Ουσιαστικά το δέσμιο πρωθυπουργό. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι ακόμα και το γεγονός, αναφέρθηκες λίγο πριν, και νομίζω ότι και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, εκτός από την εκδοτική προσφορά για τον Κώστατο Βάρναλη και τα λόγια του Κένε που τα είπες, δεν θέλω να προσθέσω παραπάνω, απλά να κάνω άλλη μια έκκληση, ιδιαίτερα σήμερα, επειδή νομίζω είναι πιο εύκολο για κάποιον που δεν εργάζεται αλλά έχει να κοιτάξει το σπίτι του, τα ψώνια του, να κάνει και μια δοκιμαστική έστω αγορά, αν όχι τη συνέχεια της Αυγής. Βέβαια. Με αφορμή την προσφορά, νομίζω και ο τίτλος μας, οι επιτελικές τρύπες στα νερά του Αιγαίου, πιάνει πακέτο πολλά ζητήματα. Γιατί νομίζω ότι πραγματικά για μια τρύπα στο νερό μιλάμε από την πλευρά της κυβερνητικής πολιτικής, όταν εξήγηλε τις προάλλες, λυπάμαι που σε αυτό εμπλέκεται και ένας στρατιωτικός, ο οποίος νομίζω θα περίμενε να έχει περισσότερη αντίληψη των πραγμάτων για αυτά τα περιβόητα φράγματα. Απίστευτο. Τα οποία φράγματα μόνο για γέλια είναι, εκτός από την τραγικότητα που αποδεικνύουν, όταν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να αποτρέψει τα τεράστια προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα που είναι πρόβλημα του πλανήτη, δεν είναι απλά της περιοχής μας και τις αιτίες τους, ότι μπορεί να προσπαθήσει. Λες και είναι οι άνθρωποι ψάρια, δηλαδή δεν ξέρω, μας πήρανε στο ψηλό και οι Ευρωπαίοι τώρα με αυτό το ζήτημα. Όχι, και καλά κάνανε, γιατί βγήκανε μεγάλα δημοσιεύματα, αλλά εδώ υπάρχει και ένα θέμα λειτουργίας μέσα στη Βουλή των πολιτικών δυνάμεων, αλλά πρωτίστως της κυβέρνησης και της όποιας σπασμωδικότητας που αποδεικνύει συνέχεια στο μεταναστευτικό, με πιο πρόσφατο δείγμα βέβαια την επαναφορά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που θυμίζω ότι έτσι. Το μεγάλο επιτελικό κράτος που μας εξήγηλε ο υπερσυγκεντρωτικός πρωθυπουργός, όπως ξεκίνησε τη διαδρομή του, έλεγε ότι δεν χρειάζεται. Ήταν από τα πρώτα που κατήργησε, το θυμόμαστε όλοι. Σωστά. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, για όσους μας ακούνε, νομίζω ότι όποιος σοβαρός άνθρωπος, είτε πέρασε μέσα από το στρατό είτε δεν έχει καμία εμπειρία, μπορεί κάλλιστα να καταλάβει ότι αυτά είναι για γέλια. Και επειδή αναφέρθηκε σε ψάρια, να θυμίσω ότι τα μόνα ψάρια στην επικαιρότητα που έχουν νόημα
ήταν οι σαρδέλες της Ιταλίας. Εντάξει, στην Ιταλία. Για να το συνδυάσουμε έτσι με την Πολόνια και στη Γαύρους, γι' αυτό. Και γενικότερα στην Ιταλία δώσαν μια ηχηρή απάντηση σε πολιτικές ακροδεξιού χαρακτήρα, αντιμεταναστευτικού χαρακτήρα, ρατσιστικού χαρακτήρα, όπως του Σαλβίνη στην Ιταλία, που παρόλα αυτά αποτυπώνει. Έχασε μεν την περιφέρεια της Πολώνιας. Αναθαρίσαμε όμως λίγο. Βεβαίως να αναθαρίσουμε, γιατί όταν οι κοινωνικές δυνάμεις, και όχι μόνο οι πολιτικές, αλλά μαζί οι πολιτικές δυνάμεις, κοινωνικές δυνάμεις συνδυάζονται σε μια κοινή, εγώ θα έλεγα όχι απλά αμυντική στάση, αλλά σε μια προωθητική προγραμματική σύγκληση, όπως ζήσαμε και το 2015 ή και πιο πρόσφατα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι αυτά αφήσαν μια παρακαταθήκη και πρέπει να τα ξαναδούμε, γιατί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε τις αποτυπώσεις μιας αποτυχίας και των αδιεξόδων, αλλά και της προχειρότητας από την κυβερνητική πολιτική. Και θα το έλεγα συνδυαστικά με την έννοια ότι σήμερα, να πούμε και καλομήνα σε όλους βέβαια. Είπαμε, αλλά ναι, βέβαια, καλομήνα. Τα είπες, απλά τα λέω και εγώ από την μεριά μου. Και τώρα σήμερα θυμήθηκα ότι είναι δίσεκτο τελικά. Όχι θυμήθηκα, μας το έγραψαν ακροατές, είναι δίσεκτο το έτος. Και λέω, και αυτό τραβάμε από το τραβάμε. Ναι, δεν φταίει αυτό. Απλά είμαστε νομίζω σε καρναβαλική περίοδο και βλέπουμε πολλά καρναβάλια. Έχει ο Βάρναλης κι άλλο πείμα, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα εδώ πέρα που το λέει για αυτό το πράγμα. Αλλού ήθελα να το πάω, διότι είχαμε και το καρναβάλι που κατέληξε δυστυχώς σε ένα βαρύ πλήγμα για την ευρωπαϊκή πορεία. Που είναι η χθεσινή οριστική αποχώρηση της Βρετανίας. Ναι. Και νομίζω ότι όλα αυτά, αν μη τι άλλο, μπορούν να προβληματίσουν τους συμπολίτες μας, και όχι μόνο τους αναγνώστες της Αυγής και τους ακροατές του Κόκκινου και ευρύτερα, αλλά ακριβώς αυτά είναι που πρέπει να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα και να κινηθούμε, για να μην ακούμε αυτά τα κυριολεκτικά ανέκδοτα, όπως αυτά που είπε σήμερα σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν είπε περίπου ότι επειδή φύσαγε. Μετακινήθηκε το Roots Race, για να μην θυμίσω τραγελαφικές ιστορίες του παρελθόντος. Και τη τα σημαία λέω αυτά, που όχι φύσηξε για να... τη σημαία, αυτό θα σας... Ναι, και τα λέω αυτά όχι για να καλλιεργήσω κανένα μήνυμα υπερπατριωτισμού, για να μην πω εθνικισμού, αλλά ίσα ίσα για να σκεφτούμε ψύχρεμα ότι δεν θέλουμε ως πολίτες να μας κοροϊδεύει κανείς, αλλά μέσα από μια κατάσταση πραγματικά ανησυχίας, όχι φόβου, να το διακρίνουμε, θα πρέπει πραγματικά μια πολιτική της κυβέρνησης και μια γενικότερη σύμπλευση των πολιτικών δυνάμεων να έχει χειροπιαστά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση μιας υπερπεριφερειακής προκλητικής δύναμης του Σουλτάνου, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχει τις πλάτες πλανητάρχη, νεοτσάρου και της ψιλοδιαλυμένης ευρωπαϊκής πραγματικότητας σήμερα, δυστυχώς το λέω αυτό, αλλά αξιοποιώντας ελπίζω τα όποια αποθέματα πατριωτισμού, ειρηνόφιλης αλλά αποφασιστικής τάσης όλων μας και κυρίως με τις προοδευτικές δυνάμεις. Και θυμίζω ότι δυστυχώς ο Πρωθυπουργός μας άφησε αναξιοποίητη και την πρωτοβουλία των μεσογειακών χωρών. Ακριβώς. Που ο τέος Πρωθυπουργός είχε σπρώξει, ο Τσίπρας εννοώ, ναι. Και με σωστό τρόπο και με άλλες δυνάμεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή μια σειρά κυβερνήσεις σε μεσογειακές χώρες είναι η μόνη ελπίδα συνεννόησης και απάντηση και στα ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά και στην περιοχή μας και στο μεταναστευτικό. Μα θυμίζω φαίνεται ότι η εξωτερική πολιτική κυβέρνηση αλλάζει. Στην Πορτογαλία, έτσι. Την κυβέρνηση στην Ισπανία, που ήταν και αυτό ένα πολύ θετικό μήνυμα που είναι πλέον ο λίγων εβδομάδων, την κατάσταση στην Ιταλία που άφησε απ' έξω προς το παρόν τουλάχιστον και ελπίζω με την ψήφο των φίλων Ιταλών να κρατηθεί απ' έξω από τις εξελίξεις ο Σαλβίνη. Και νομίζω η όποια πραγματικότητα είχαμε αποτυπώσει και εμείς με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς και υπάρχουν δυνατότητες αναχωμάτων, αλλά το κυριότερο για να κλείσω με αυτό τη σημερινή μας επικοινωνία, νομίζω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει εμείς να ξεχνάμε τις καλύτερες αξίες και ταυτότητες της δημοκρατίας και της αριστεράς απέναντι σε όλα τα σύνθετα προβλήματα της εποχής μας, γιατί είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να απαντήσει με ουσία, με ρεαλισμό και με αξιοπιστία σε αυτά. Συνεπώς οι φίλοι μας που μας ακούνε σήμερα και στις προσπάθειες που κάνετε και εσείς στο ραδιόφωνο και με την εκπομπή σου, νομίζω έχουν να μάθουν, έχουν να προβληματιστούν, αλλά κυρίως έχουν να συντονιστούν με όλες τις δυνάμεις που θέλουν πραγματικά ειρήνη στην περιοχή μας, όπως ήταν σημαδιακό και το ζήτημα της συμφωνίας με τη Βόρεια Γείτονα, που ας φανταστούμε να μην είχε γίνει και αυτό.
που τώρα το έχουν περάσει κάτω από το σιρτάρι και κατάλαβαν τι ρόλο παίζει. Εννοείται, αυτό φάνηκε από την στάση σημερινής κυβέρνησης. Όχι απλώς κάτω από το σιρτάρι, δεν υπάρχει Μακεδόνας, να, σε εισαγωγικά το Μακεδόνας, να μιλήσει και να πει άλλο πράγμα πλέον. Μια χαρά το εντάξανε στην πολιτική τους. Δημήτρη μου, αυτό θα είναι, νομίζω, τα γεωπολιτικά θα είναι και τα θέματα που θα απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες. Σε επίπεδο δηλαδή κινήσεων θα δούμε τι θα γίνει και θα τα ξαναπούμε. Δεν είναι απλό, είναι συνδεδεμένα με το προσφυγικό, όλα τα γεωπολιτικά της περιοχής. Οπότε εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Και βεβαίως να θυμίζουμε ότι όποιος, να το πω έτσι, οπαδικός φανατισμός, βεβαίως και δεν μπορεί να αφήνει στίγμα ποτέ και πουθενά, αλλά όλα αυτά που προκλήθηκαν προκαλούνται κυρίως από τις απόλυτες αστοχίες των συγκεκριμένων πρόσφατων και γενικότερων κυβερνητικών πολιτικών σήμερα, και γι' αυτό ακριβώς είναι πιο επίκαιρο ο προβληματισμός που βοηθάει και ξύνει, όπως λέω, το νου και την καρδιά, η φοβερή γραφίδα του Βάρναλη. Έτσι. Που μπορούν να βρουν σήμερα στα περίπτερα σε όλη τη χώρα όσοι φίλοι μας ακούνε. Ας το δοκιμάσουν λοιπόν και ας μείνουμε σε επικοινωνία για τη συνέχεια. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ, όλη την Αυγή σήμερα. Καλή μας μέρα, καλό μήνα. Και εγώ ευχαριστώ, χαιρετισμούς, καλές προσπάθειες σε όλους. Να είσαι καλά.